Ναι, ναι. Την κυρία Ράνια Σιρέο έχουμε. Την κυρία Σιρέο. Πάνω από το πλοίο είναι επιβάτης. Κυρία Σιρέο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Δώστε μας και εσείς τι εικόνα έχετε. Τι εικόνα υπάρχει. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Γύρω στις 5.30 το πρωί κοιμόμασταν και μας ξύπνησε συναγερμός. Μας μύριζε καπνός μέσα στην καπίνα. Βάλαμε ζεστά ρούχα και βγήκαμε έξω. Βάλαμε συσίδια. Λοιπόν, το πλοίο επειδή είναι λίγο περίεργο, είχε μόνο από μία πλευρά να βγει έξω ο κόσμος. Επικράτησε μεγάλος πανικός γιατί το πλήρωμα προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά που ήταν κάτω, από κάτω δηλαδή ερχόταν η φωτιά. Τέλος πάντων, επικράτησε λίγο ένας πανικός και βγήκαμε στο σημείο που είναι η Σωσίδη Λέμπη. Εκεί έγινε μια προσπάθεια να κατεβάσουμε βαρελάκι ο κλίκος, αλλά κάποια στιγμή άρχισε το πάτωμα του καταστρώματος να καίει. Οπότε ο κόσμος φοβήθηκε και ανέβηκε στο πιο πάνω κατάστρωμα που υποτίθεται ότι είναι το ελικοπτερόμιο και δεν έχει τους ίδιους λέμβους. Και είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Τώρα μας δίνετε πεντακάθαρο. Από τις 6 το πρωί με βροχή και 10 μποφόρ και περιμένουμε. Τώρα, κυρία Σιρέου, επειδή μας δώσετε έτσι μια πλήρη εικόνα. Ναι. Να ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει τα ελικόπτερα για κάποιο συντονισμό. Ναι, έτσι. Ναι, έχω ενημερωθεί. Έχετε ενημερωθεί. Πείτε μας με τη φωτιά τι γίνεται. Με τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ξεκίνησε από κάτω. Δεν ξέρω αν είναι από το μηχανοστάσιο ή από τον γκαράζ. Εμείς είχαμε το γιο ταχύ μας γιατί το συγκεκριμένο πλοίο έχει εξωτερικό κατάστημα για τα ιδιωτικά γιο ταχύ. Έχουν καεί όλα ελοχερώς. Αυτή τη στιγμή καίγονται τα αυτοκίνητα. Και βρωμάει. Δηλαδή, εμείς είμαστε ακριβώς δίπλα από αυτό το κατάστημα πιο πάνω και βλέπουμε τα αυτοκίνητα δηλαδή να καίγονται. Δηλαδή, καταλαβαίνετε εσείς ότι η φωτιά συνεχίζει να καίει, αλλά εσείς είστε ασφαλείς. Ελπίζω. Εμείς είμαστε στο πάνω κατάστημα. Αυτό δεν λέω. Έχουμε εικόνα του πλοίου μέσα. Καμία εικόνα. Μέσα το πλοίο έχει κοινωθεί εντελώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η φωτιά συνεχίζει και καίγεται. Εκρήξεις δεν ακούγονται. Ακούτε τίποτα. Κάποια στιγμή ακούσαμε κάτι για μια στιγμή από το βάθος του πλοίου. Τίποτα άλλο. Δεν έχουν ακουστεί εκρήξεις. Όχι. Πρέπει να είναι πάντως πολύ μεγάλη φωτιά. Κυρία Σιρέου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γύρω σας τώρα, που είστε εκεί έξω, τι βλέπετε? Τα πλοία της Οσίβιες Λέμβους, έχει κάποιο ελικόπτερο, αεροπλάνο? Από πάνω μας είναι ένα αεροπλάνο στρατιωτικό ιταλικό. Μάλιστα. Που κάνει γύρους. Έχει έρθει το Cruise Europa των μινωικών γραμμών και κρατάει απόσταση. Το συγκεκριμένο πλοίο έχει κατεβάσει μια Σωσίβια Λέμβου, αλλά είναι αδύνατο να μας πλησιάσει γιατί έχει τεράστια κύματα και μας έχει πλησιάσει και ένα ταχύπλοιο των Ιταλικών λιμενικών, το Ιταλικό. Ναι, προφανώς θα είναι διασωστικό, υποθέτω. Ναι. Υποθέτω. Ναι. Είναι μικρό, δεν... Δεν έχετε καθαρή εικόνα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς γιατί έχετε την αίσθηση ότι είναι ιταλικά αυτά τα πλοία και όχι ελληνικά, τα σωστικά μέσα? Τα σωστικά μέσα του πλοίου του συγκεκριμένου. Όχι, λέτε ότι υπάρχει ένα αεροπλάνο πάνω που είναι ιταλικό, ήρθε ένα μικρό πλοίο και το οποίο είναι ιταλικό. Την έχετε από πληροφόρηση την εικόνα? Το πλοίο αυτή τη στιγμή που είναι δίπλα μας, κοντά μας σε απόσταση ασφαλείας, είναι το Cruise Europa. Το επιβατηγό των μινωικών γραμμών. Αυτό είναι το μοναδικό πλοίο. Στο βάθος είναι ένα εμπορικό με παλέτες πάνω. Με κοντέινερ. Πρωτάει και αυτό μια μεγάλη απόσταση ασφαλείας. Και τίποτα άλλο. Και ένα αεροπλάνο που τριγυρνάει από πάνω μας. Τίποτα άλλο. Κυρία Σιδέου, να ρωτήσουμε αυτό που ρωτήσαμε και τον κύριο Στυλιαρά. Εσείς τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, οδηγίες έχετε πώς θα φύγετε από εκείνο το κατάστημα? Όχι, για να πάτε στις Λέμβους. Δεν υπάρχει κανείς. Το πλήρωμα δεν το βλέπετε δηλαδή εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, το πλήρωμα ως επιτοπλίστων είναι Ιταλοί, οι οποίοι δεν μιλάνε Ιταλικά. Εγώ ξέρω Ιταλικά, προσπάθησα να ρωτήσω κάποιον άνθρωπο πριν, τώρα δεν τον βλέπω, δεν ξέρω πώς έχει πάει. Δεν υπάρχει κανείς. Είμαστε ο κόσμος όλος, δεν ξέρω. Πλήρωμα βέβαια, από εδώ που είναι βλέπω την καμπίνα του καπετάνιου, η οποία είναι μέσα, η καμπίνα κλεισμένη. Μας κυρία Σιρέου, έχετε εικόνα αυτά τα δύο λεωφορεία, τι μεταφέρουν?
λεωφορεία. Που υπάρχουν κάτω. Ποια λέτε, ποια λεωφορεία. Μας είπε η συντάκτριά μας. Ναι. Ναι. Μας είπε δημοσιογράφος από την Κερκέρα ότι υπάρχουν και δύο λεωφορεία. Τα είδατε εσείς, έχετε εικόνα, αν επιβιβάστηκαν, τι, αν έχουν... Λεωφορεία τουριστικά εννοείτε. Ναι, τουριστικά λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία. Κοιτάξτε, στην Ιγουμενίτσα, γιατί εμείς πήγαμε από Πάτρα, στην Πάτρα δεν είχε πολύ φορτίο. Στην Ιγουμενίτσα μπήκανε πάρα πολλά φορτηγά, πάρα πολλά γιοταχή και μπήκανε και τουριστικά λεωφορεία. Μπήκαν νομίζω 4, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 τουριστικά λεωφορεία. Ναι, τι μετέφεραν, ξέρετε τι ανθρώπους μετέφεραν, δηλαδή... Αν... Γερμανούς, Έλληνες, Ιταλούς, Τούρκους, πάρα πολλούς οδηγούς φορτηγών. Κυρία Σιδέου, ανάμεσα στους επιβάτες που είστε όλοι μαζεμένοι, υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος ή κάποια γυναίκα ή κάποιο παιδί κτλ. Που έχει άμεση ανάγκη, άμεση βοήθεια χρειάζεται. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά παιδάκια στο πλοίο, υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, αυτό μόνο που κάνουμε είναι να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον. Μπας και ζεσταθούμε. Δηλαδή έχουμε μαζευτεί όλοι μαζί ο ένας κοντά στον άλλον και προσπαθούμε να ζεσταθούμε, τίποτα άλλο. Θέλω να πω, κάποιος που να χρειάζεται άμεση βοήθεια, καμιά έγκυος, κανένας ηλικιωμένος που κάτι έπαθε κτλ. Προς το παρόν δεν έχετε άμεση βοήθεια, μάλιστα. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Ας μας δώσετε και τον κύριο να μιλήσει. Ποιος είναι ο κύριος? Δεν σας ακούω, έχει πολύ δυνατό. Δώστε και τον κύριο που είναι δίπλα σας και κάτι σας λέει να μας μιλήσει αυτός. Αν θέλετε. Δυστυχώς δεν ακούω. Μας ακούτε, κυρία Σιδέου, τώρα. Κυρία Σιδέου. Ναι, ναι. Δώστε και τον κύριο που είναι δίπλα σας να μας πει ό,τι θέλει να μας πει, γιατί μπορεί να έχει κάποια πληροφορία κι αυτός.